Τρία ροφήματα τα οποία επιτρέπονται στη φάση νηστείας. Για να φύγουν τα μπουτάκια, να αρχίσει να κλείνει επιτέλους λίγο πιο εύκολα το πουκάμισο και επιτέλους να φύγει αυτή η ρημαδοκοιλιά που είναι εκεί πέρα τόσο καιρό. Ρόφημα νούμερο ένα που μπορείς να εντάξεις είναι το ξινό νερό Φλόρινας. Εξαιρετική επιλογή. Είναι ουσιαστικά ανθρακούχο νερό, αλλά είναι από τη Φλόρινα. Εντάξει, και είναι ξινό νερό. Οπότε πάρα πολύ καλό. Φυσικό, έτσι, ωραίο νεράκι. Έχει μια ιδιαίτερη γεύση. Και πραγματικά, αν το βάλεις με 2-3 παγάκια, νιώθεις ότι κάθεσαι σε ένα εστιατόριο, Κυριλέ, και πίνεις το ανθρακούχο σου νεράκι. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό και καλό αντικατάστατο του σουρωτή. Σουρωτή. Το πορεί το κύριο Ρελέσον, το βαρύτερο από εμάς. Οπότε θα το γυρίσουμε στο ξινό νερό. Πάμε στο δεύτερο, το οποίο είναι μπολέρο με γεύση ροδάκινο. Εξαιρετική επιλογή και το μπολέρο. Μηδέν θερμίδες. Πολύ γλυκό. Θέλει πολύ προσοχή όταν βάζεις το μπολέρο στο ποτήρι να βάλεις λίγο, να μην βάλεις πάρα πολύ. Το βάλεις με λίγο νεράκι, με λίγο πάγο και να το πιεις και είναι σαν να μην κάνεις. Είναι σαν να πίνεις χυμό. Μηδέν θερμιδών. Πολύ καλύτερη επιλογή από το φυσικό χυμό. Και μου λένε, α, μα έχει ένα σωρό συντηρητικά, έχει το ένα, έχει το άλλο. Όχι. Αδυνατίζει, τέλος, δεν μας νοιάζει. Το άλλο παχαίνει, τέλος, δεν μας νοιάζει. Τι με νοιάζει άμα είναι φυσικός ή αφύσικος. Μπορείς και να τα συνδυάσεις τα δύο πρώτα tips και να βάλεις το ξινό νερό Φλόρινας και να ρίξεις λίγο μπολέρο μέσα, να είναι σαν να πίνεις φάντα. Τώρα, πριν πάμε στο τρίτο, εάν θες να χάσεις 10 κιλά λίπους χωρίς πείνα και στερήσεις και το Μάρτιο να έχεις πετύχει ένα σπουδαίο αποτέλεσμα, να έχει φύγει η κοιλιά και να ξεκινήσεις έτσι όμορφα και καλά το 24, να πατήσεις το σύνδεσμο που έχω κάτω στην περιγραφή για να δεις αυτό το 100% δωρεάν σεμινάριο που σου δείχνω ακριβώς πώς να το πετύχεις αυτό. Ξεκίνα να κάνεις τη διαλυματική σωστά, γιατί πολλοί την κάνετε λάθος, και πάμε να πετύχουμε το σπουδαίο αποτέλεσμα. Τώρα, πάμε στο τρίτο ρόφημα το οποίο σας αδυνατίζει, το οποίο είναι το πρωινό ρόφημα που πίνουμε πριν το καφέ. Παιδιά, όταν ξυπνάμε, δεν θα πιούμε καφέ αμέσως. Πρέπει να περιμένουμε μισή με μία ώρα πριν πιούμε τον καφέ. Γιατί όταν ξυπνάμε, τα επίπεδα του στρες είναι ψηλά. Πρέπει να πέσουν πρώτα και μετά να πιούμε τον καφέ. Εάν είναι ψηλά τα επίπεδα στρες και πιούμε και καφέ, θα πάνε στο Θεό. Και μετά έχουμε αυτά που έχουν όλοι, έχουν νεύρα, δεν μιλούνται. Εάν δεν πιούνε καφέ, αυτό θα λυθεί εάν περιμένεις μία ώρα. Οπότε, με το που ξυπνήσεις, θα πιεις αυτό το ρόφημα που είναι το λιποδιαλυτικό ρόφημα. Οπότε, τι κάνεις, παίρνεις ένα ποτηράκι νερό, χλιαρό νεράκι, βάζεις μέσα μία πινεζιά κουρκουμά, 4 σταγόνες λεμόνι, μία πινεζιά έτσι. Κανέλα και λίγο αλατάκι, έτσι 3-4 κρόκους αλάτι, θα το ανακατέψεις και θα το πιείς. Αυτό τι θα κάνει, θα ρίξει τα επίπεδα του στρες, θα ρίξει τα επίπεδα του ζαχάρου, θα αρχίσει το σώμα σου να καίει ακόμη περισσότερο λίπος, θα αρχίσει να μπαίνει στη φάση νηστείας πάρα πολύ πιο γρήγορα και θα σε βοηθήσει απίστευτα να κάψει λίπος και να είσαι χορτάτος. Οπότε, αυτά είναι τα τρία ροφήματα. Πες μου αν έχεις καμιά άλλη ιδέα, γράψε το στο σχόλιο και θα τα πούμε την επόμενη φορά.